Επιστρέφουμε στο προσφυγικό και τις αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών, οι οποίες δημιουργούν σοβαρό προβληματισμό στην κυβέρνηση. Για υποκινούμενες διαμαρτυρίες κάνουν λόγο κυβερνητικές πηγές και ξεκαθαρίζουν ότι θα προχωρήσει κανονικά ο σχεδιασμός για μεταφορά μεταναστών από τα νησιά. Αγκάθι για την κυβέρνηση αποτελούν οι αυξημένες προσφυγικές ροές αλλά και οι αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών. Κυβερνητικές πηγές μάλιστα κάνουν λόγο για υποκινούμενες αντιδράσεις. Οι αντιδράσεις είναι υποκινούμενες. Δεν είναι τυχαίο ότι στις συγκεκριμένες περιπτώσεις το ποσοστό των κατοίκων που αντιδρά δεν ξεπερνά το 2%. Σε κάθε περίπτωση θα συνεχίσουμε τη μεταφορά και τη μετεγκατάσταση των αλλοδαπών και όπου χρειάζεται θα επεμβαίνει η αστυνομία. Για τον κοινωνικό αυτοματισμό. Νομίζω λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην τον ενεργοποιήσουμε και όλοι εμείς, ειδικά οι αιρετοί, να κρατάμε χαμηλούς τόνους. Τεράστιο εθνικό θέμα και κάθε μέρα που θα περνάει θα επιδεινώνεται και πρέπει να συνενωθούν όλες οι δυνάμεις, να βοηθηθεί η κυβέρνηση εδώ. Στο σχεδιασμό της κυβέρνησης είναι άμεσα 5.000 πρόσφυγες, κυρίως οικογένειες, να μεταφερθούν σε δωμάτια στην ενδοχώρα και έως τις 20 Νοεμβρίου άλλοι 5.000 πρόσφυγες για τους οποίους εκκρεμεί απόφαση για το άσυλο να μεταφερθούν σε δομές. Τέλος Φεβρουαρίου υπολογίζεται να είναι έτοιμη η νέα δομή στη Σάμμο. Ταυτόχρονα ετοιμάζονται πολλά διάσπαρτα κλειστά προαναχωρησιακά κέντρα στη χώρα για τους μετανάστες σε μια προσπάθεια να καμφθούν οι αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών. Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι η κατανομή θα γίνει σε όλη την Ελλάδα εκτός της Κεντρικής Μακεδονίας και της Ηπείρου, οι οποίες είναι ήδη επιβαρημένες.